Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού. Πώς είστε, καραντίνα μέσα? Εγώ δυστυχώς δουλεύω, δεν έχω αυτή την πολυτέλεια, ζηλεύω πάρα πολύ να πω την αλήθεια. Τελευταία που βλέπω φίλους στο Facebook και τα λοιπά που μου λένε ότι δεν πάνε στις δουλειές τους και παίζουν video games. Βέβαια προς Θεού δεν είναι καθόλου καλό να μην πηγαίνουμε στις δουλειές μας, γιατί και εγώ που πάω στη δουλειά σίγουρα σε λίγο καιρό μπορεί όλοι να έχουμε φοβερά οικονομικά αντίκτυπα. Παρ' όλα αυτά, όσοι είστε μέσα, ελπίζω να περνάτε καλά. Και εγώ τώρα που έχω βγει σε μια μικρή άδεια, όπως είδατε, έχω βγάλει ήδη 2 επεισοδιάκια πολύ μπαμ και θα συνεχίσω να βγάλω και αυτή τη βδομάδα κάποια περισσότερα επεισόδια από ό,τι σας έχω συνηθίσει. Σήμερα λοιπόν, ένα επεισόδιο που σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό να κάνω, να σας δείξω ποια είναι τα πιο αγαπημένα μου video games όλων των εποχών, κατ' εμέ. Το έχω ονομάσει 10 συν 1 παιχνίδια. Ήθελα να το κάνω top 10, αλλά είπα να βάλω ένα συν 1 στο τέλος για να το κάνω έτσι λίγο πιο ιντριγκαριστό, ας πούμε, να γουστάρουμε έτσι, να δούμε συν 1 παιχνιδάκι ακόμα. Αυτό δεν είναι review των παιχνιδιών που θα δείξω το επεισόδιο. Απλά θα σας δείξω ποια παιχνίδια πραγματικά είναι εδώ και εδώ για πάντα. Και θα σας πω και κάποιες μικρές αναμνησούλες στο κάθε ένα παιχνίδι. Δεν θα κάτσω να μιλήσω για γραφικά, ήχους κτλ. Εξάλλου περισσότεροι τα γνωρίζετε αυτά τα παιχνίδια. Απλά είναι ένα βλογκάκι, μια παρουσίαση δικιά μου. Να σας πω, όσοι με παρακολουθείτε και γουστάρει το κανάλι κτλ. Ας πούμε, να ξέρετε ποια παιχνίδια λατρεύω. Πάμε λοιπόν, intro και ξεκινάμε. Πάμε λοιπόν τώρα ξεκινώντας στο νούμερο 11, το οποίο παιδιά είναι αυτό εδώ. Resident Evil Code Veronica για το καλύτερο κατά με μηχάνημα όλων των εποχών, το Dreamcast της Sega. Η πιο παρεξηγημένη, η πιο καινοτόμα, η πιο πρωτοποριακή κονσόλα όλων των εποχών έφερε exclusive αυτό εδώ το παιχνίδι το 2000 στα 128-bit, ενώ όλοι είχαμε μάθει τα Resident στα 32-bit στο PlayStation κατά κόρον και στο Saturn. Στο Nintendo 64 πολύ λίγοι παίζανε το 2. Μια παιχνιδάρα την οποία την διάβαζα στα περιοδικά της εποχής, Games, Game Pro κτλ, ότι θα βγει στο Dreamcast μετά από λίγο καιρό από την κυκλοφορία του. Εγώ, όσοι έχετε παρακολουθήσει τα επεισόδια μου, τα αφιερώματα με το Dreamcast αλλά και με τα Resident Evil παιχνίδια, θα γνωρίζετε ότι πήρα το Dreamcast στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας. Ήμουν πολύ τυχερός που ο πατέρας μου έκανε ένα τέτοιο δώρο εκείνη την εποχή, τον Νοέμβρη του 1999. Και αυτό ήταν ουσιαστικά το πρώτο παιχνίδι που αγόρασα. Κρατήθηκε για λίγο καιρό exclusive στο Dreamcast και μετά από λίγο βγήκε και στο PlayStation 2, μετά από κανένα χρόνο αν θυμάμαι καλά, και βγήκε και σαν ένα πολύ ελαφρός remaster λίγο της ανάλυσης και με κάποια 2,5 λεπτά περισσότερα FMV sequences και νομίζω κάτι με ένα όπλο του Wesker κτλ, αν δεν απατώμε. Πανέμορφο παιχνίδι, θυμάμαι είχα πάθει μεγάλο σοκ όταν είχα ασχοληθεί μαζί του, πάρα πολύ μεγάλο σε διάρκεια, είναι πολύ μεγαλύτερο από το 1, από το 2 και από το 3 που υπήρχαν πριν από αυτό. Μόνο οι καινοτομίες, ας πούμε, που είχε το χειριστήριο του Dreamcast με τη VMView που έδειχνε status screen, το live bar και τα λοιπά, τις σφαίρες που έχουμε και μπορούσα να τα βλέπω ενώ παίζω στο controller μου, ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Ήταν η συνέχεια του καλού που εγώ το θεώρησα καλύτερο, γιατί πολλοίς κόσμος υπάρχει που δεν γουστάρει το Code Veronica, αλλά εγώ το θεωρώ από τα πολύ αγαπημένα μου παιχνίδια. Οπότε λοιπόν, στο νούμερο 11, Code Veronica για Sega Dreamcast. Πάμε στο επόμενο. Στο νούμερο 10, μια παιχνιδάρα για το Sega Mega Drive, Streets of Rage 2, παιδιά. Συγκεκριμένα θυμάμαι να παίζω το 1994. Το είδα πρώτη φορά σε έναν συμμαθητή στο γυμνάσιο μου, ένα πρώτη γυμνασίου, στον Γιώργο. Γιώργο, αν με βλέπεις, να είσαι καλά. Ήταν μια παιχνιδάρα γιατί εγώ είχα παίξει στο Master System, πάλι σε φίλο, το πρώτο παιχνίδι.
και μου άρεσε πάρα πολύ και το είχε θυμάμαι και ο ξάδερφός μου Αργύρης. Ξαφνικά λοιπόν, εκεί που παίζαμε στο Master System το 1 και αργότερα πήρα και εγώ το Master System το 1 την επόμενη χρονιά βέβαια με το παιχνίδι το Streets of Rage το 1 που το έχω πίσω στη συλλογή, το 2 μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Ήταν δηλαδή όλα καλύτερα, bigger, better, καλύτερα γραφικά, καλύτερος ήχος, καλύτερα animation κινήσεις, τα sprites μεγαλύτερα, μεγαλύτερη διάρκεια, πολύ πιο εντυπωσιακή εχθρή. Αυτό το παιχνίδι μετά, σκεφτείτε ότι ενώ το έπαιζα συνέχεια και δεν το βαριόμουν όταν αγόρασα εγώ το δικό μου Sega Mega Drive 2 από το Macro, που είχε 9900, σας έχω δείξει και στο site με τα scans, Console Hunter το site, το αντίστοιχο πρόβλημα που έχω φυλάξει από μικρός, που το είχα πάρει από το Macro, καθυστερημένα βέβαια το πήρα το Mega Drive 2. Αυτό το παιχνίδι δεν σταμάτησα να το παίζω ποτέ. Σκεφτείτε ότι πήγαινα μετά και τέλη γυμνασίου και μη σας πω και πρώτη ηλικίου που ενώ είχε βγει ας πούμε το PlayStation 1, το Saturn και το Nintendo 64, πήγαινα σε ένα άλλο φιλαράκι μετά, το Σωτήρι, γεια σας Σωτηράκλα, και παίζαμε διπλό οι δυο μας. Θυμάμαι εγώ έπαιρνα τον Max, ο άλλος έπαιρνε ο Σωτήρης τον Axel και συνεχίζαμε και παίζαμε πάρα πολύ. Το 3 δεν μου αρέσει τόσο, το 1 το έχω και αυτό στο Mega Drive εννοείται μεταγενέστερα, αλλά το 2 είναι το αγαπημένο μου, είναι αυτό που έχει μείνει χαραγμένο για πάντα. Θυμάμαι πολλές όμορφες στιγμές και πολύ replayability να παίζω συνέχεια με αυτό το παιχνίδι με τους συμμαθητές μου στον ελεύθερό μας χρόνο και είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια για το Mega Drive. Μου έχει χαλάσει βέβαια το εξωτερικό εδώ, όποιος έχει κανένας καμιά θήκη γνήσια Mega Drive να μου πει, γιατί μου έχει χαλάσει και κρατιέται όπως βλέπετε χωρίς το σλιβάκι. Streets of Rage 2 για Mega Drive στο νούμερο 10 και πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Στο νούμερο 9, μια παιχνιδάρα η οποία ήδη με είχε πορώσει με το περασμένο της τίτλο στην οικογένεια. Arkham City, παιδιά, από τη Rocksteady για το Xbox 360. Ένα ή ενάμιση χρόνο πριν, όλοι μας είχαμε πάθει το σοκ με το Arkham Asylum στις τότε κονσόλες, PS3, Xbox κτλ. Είμαι πάρα πολύ Batman fan, αγαπάω πάρα πολύ τον Batman και έχω πάρα πολλά video games με Batman. Έχω κάνει και επεισόδιο αντίστοιχο στην αρχή του καναλιού, όσοι θέλετε να ανατρέξετε. Πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι, αυτή η σειρά, αυτή η τετραλογία της Rocksteady γενικά ήταν αυτό που έλειπε για τον σκοτεινό υπότι από τον χώρο των video games εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με αυτή τη τετραλογία η Rocksteady έθεσε νέα standards και περιμένουμε βέβαια να βγάλει ένα νέο παιχνίδι, αλλά για να μην πολυλογώ, το Arkham City είναι αυτό που μου αρέσει περισσότερο από όλα. Το Arkham Asylum μας έκανε μια εισαγωγή, ήταν περιορισμένο μέσα στο άσυλο, πολύ όμορφο παιχνίδι. Το 2 όμως, παιδιά, το Arkham City, με το φοβερό scriptwriter, τον Paul Dini ας πούμε, να δίνει πόνο και να δημιουργεί ένα region ας πούμε της Gotham City, το οποίο έχει γίνει μια περιμετρική φυλακή για να είναι μέσα όλοι οι κακοί inmates ας πούμε του Arkham Asylum, να έχουν περισσότερο χώρο να κινούνται, οπότε όλοι οι γνωστοί κακοί και οι αντίπαλοι του Batman, ο κάθε ένας έχει τη δικιά του γειτονιά, το δικό του turf και εκεί γίνονται χαμός. Είναι απίστευτο παιχνίδι, είχα διασκεδάσει πάρα πολύ με αυτό το παιχνίδι, έπαιζα δηλαδή αρκετό καιρό να κάνω όλα τα collectibles, όλα τα riddles, να βγάλω ας πούμε τρελά achievements, βασικά όλα τα achievements σχεδόν είχα βγάλει και ήταν πανέμορφο. Η συνέχεια του δυστυχώς δεν μου άρεσε τόσο πολύ, το Arkham Origins, και φυσικά το τέταρτο κομμάτι που βγήκε για τις τελευταίες κονσόλες της τρέχουσας γενιάς, το Arkham Knight, είναι απίστευτο, είναι καταπληκτικό, είναι πιο μεγάλο, badder, meaner, έχει το Batmobile, αλλά με αυτό εδώ το παιχνίδι αγάπησα περισσότερο όλη αυτή τη σειρά της Rocksteady. Arkham City της Rocksteady, παιδιά, για 360. Πολύ αγαπημένο παιχνίδι, πολλές ώρες, μαγικό. Όσοι δεν το έχετε παίξει, σας παρατρύνω να το παίξετε. Πάμε στον 8ο τίτλο. Γενικά, επειδή είμαι πολύ έτσι του ρετρό, όπως έχετε καταλάβει, και αγαπάω πολύ το παρελθόν, τις αναμνήσεις αυτές, ειδικότερα για τα βίντεο παιχνίδια που έζησα από τέλη του 80 μέχρι αρχές 90, μέσα 90 κτλ. Πίστευα ότι δεν θα μπορέσω ποτέ στην τελευταία γενιά
να πω ότι θα έχω κάποιο πολύ αγαπημένο παιχνίδι. Αυτό όμως διαψεύστηκα από μόνος μου, γιατί πραγματικά κυκλοφορούν παιχνιδάρες έξω στις τελευταίες γενιές κονσολών. Πολλά παιχνίδια τα έχω παίξει, έχω τρελαθεί τύπου Horizon Zero Dawn, λέω ναι είναι καταπληκτικά, Uncharted 4, ναι υπερπαραγωγές, ευχαριστώ που παίζουμε τέτοια παιχνίδια, αλλά ποτέ δεν πίστεψα ότι κάποιο παιχνίδι θα με κάνει ένα κλικ πιο πάνω να αγαπήσω σύγχρονα παιχνίδια. Φυσικά όλα αυτά τα σύγχρονα είναι καλοσχεδιασμένα, είναι παραγωγές πάρα πολλών ετών για να δημιουργηθούν, ενώ παιχνίδια σε εποχές Super Nintendo Mega Drive βγαίνανε π.χ. και σε τρίμηνο, πεντάμηνο από τους developers. Οπότε πώς γίνεται να μην αγαπάς ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να έχει πάρει 2, 3 και 4 χρόνια για να φτιαχτεί ή και 5. Κι όμως λοιπόν εγώ διαψεύστηκα και αυτό το παιχνίδι είναι αυτό εδώ παιδιά. Τι να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Red Dead Redemption 2 της Rockstar. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν ξέρω τι να πω, τι να πρωτοπώ. Είναι ένα open world παιχνίδι, τεράστιο, τα γραφικά του είναι εκθαμβωτικά, είναι πανέμορφα. Εγώ το χάρηκα στο Xbox το X, σε 4K πραγματικά, δηλαδή αναλύσεις και τηλεόραση, δηλαδή οπτικά ήταν μια χάρμα οφθαλμών. Μου έδωσε αυτό που περίμενα. Πίστευα ότι θα απογοητευτώ στο story και τα λοιπά, όμως και εκεί έκανα πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Μιλάμε για ένα από τα καλύτερα single player campaigns όλων των εποχών. Ο χαρακτήρας, ο κεντρικός, ο Arthur Morgan, είναι τόσο heart touching, δηλαδή με ακούμπησε, με έκανε μέχρι και να κοντέψω να βουρκώσω στο τέλος με το θάνατό του. Ήταν καταπληκτικό όλο αυτό το στήσιμο. Για τους λάτρες των westerns πιστεύω ότι είναι ένας must τίτλος, και όσοι δεν έχετε παίξει το περασμένο το Red Dead Redemption στο PS3 και στο Xbox 360, να ξέρετε ότι είναι ευκαιρία να παίξετε τώρα και το 1, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι ο πρόλογος. Μπορεί να λέγεται 2, αλλά είναι πριν το 1, γιατί στο τέλος του παιχνιδιού αναλαμβάνουμε να παίξουμε τον Τζον Μάρστον, ο οποίος ξέρουμε ότι στο επόμενο παιχνίδι είναι ο κεντρικός χαρακτήρας και συνεχίζει από εκεί που έμεινε από εδώ. Πανέμορφο παιχνίδι, το οποίο υπάρχει και πιο παλιός τίτλος σε Xbox το Classic και σε PS2, το Red Dead Revolver. Αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι της Rockstar, που μετά βγήκε το Red Dead Redemption και αυτό είναι το τρίτο ουσιαστικά, το Red Dead Redemption 2. Δεν ξέρω αν σας μπέρδεψα, μακρηγόρησα, αλλά θέλω να πω ότι είναι ένα παιχνίδι κορυφαίο, είναι ένα παιχνίδι που δεν έχει DLC να σε ταλαιπωρήσουν, όλο το παιχνίδι βγαίνει one shot, δεν χρειάζεται να αγοράσεις κάτι άλλο για να κάνεις extend το story ή πρόλογο ή κάτι hidden κτλ. Έχει καταπληκτικό online, το οποίο μετανιώνω που δεν έχω δώσει χρόνο στο online του. Αναβαθμίζεται συνεχώς στο online, παίζει πάρα πολλοί κόσμος και στην Ελλάδα ειδικά. Καταπληκτικό, όλα φοβερά, έχει να κάνεις άπειρα πράγματα, έχει να κυνηγήσεις, έχει να... ό,τι θες να κάνεις, δηλαδή είναι ένα open world, είναι ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Red Dead Redemption 2, έσπασε τα προγνωστικά μου για να αγαπήσω ένα παιχνίδι για την τελευταία γενιά, σας το προτείνω πάρα πολύ ανεπιφύλακτα, όσοι δεν το έχετε παίξει, να θυμηθείτε τον Console Hunter, τον Νικολάκη, ό,τι λέει δεν είναι μούφα, οπότε αυτό είναι μια παιχνιδάρα που όσοι το έχετε πραγματικά πάρτε το παιδές και πάμε στο επόμενο. Πάμε τώρα στο 7ο παιχνίδι, το οποίο αποφάσισα να σας δείξω την PlayStation έκδοση, γιατί έχω συλλεκτικές εκδόσεις πάρα πολλές για το Duke Nukem 3D. Δεν ξέρω αν φαίνονται εκεί ψηλά, έχω 4-5 κουτιά μεγάλες συλλεκτικές για το Duke Nukem στο PC. Αυτό το παιχνίδι, παιδιά, με είχε κάνει τότε στο Λύκειο, το 1999, να φεύγω συνέχεια την τελευταία ώρα, να κάνω κοπάνες από το σχολείο, στην κράβα που πηγαίνω, να πηδάω στο στίβο από τον πρώτο όροφο του σχολείου, από τα κάγκελα να πέφτω από πίσω να βγω στο στίβο, για να προλάβω να πάω λίγο πιο νωρίς σπίτι, πριν σχολάσει η μάνα μου από τη δουλειά, και να μπορέσω να κάνω progress στο χαοτικό shooter εκείνης της εποχής. GT Interactive, Duke Nukem, ο Δούκας μπήκε σε ένα πολύ δυνατό port στο PlayStation 1, παιχνίδι άνω των 18, είχε πάρα πολλές καφρίλες, στριπτιζούδες, κυνηγά, είχε βρωμόλογα, πολύ σπλατεριά. Ένα κορυφαίο παιχνίδι, μου είχε κάνει πραγματικά πλήση εγκεφάλου. Το παιδικό μου δωμάτιο ήταν γεμάτο αφίσες Duke Nukem 3D. Ζωγράφιζα στα βιβλία μου Duke Nukem logo, ζωγράφιζα εχθρούς, έφτιαχνα mini comic stories μόνος μου στα τετράδια. Δηλαδή μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Ίσως επειδή ήταν
Ένα πάρα πολύ καλό first person shooter και πολύ διαφορετικό από αυτά που είχα παίξει πιο μικρός, τύπου Doom, Wolfenstein 3D κτλ. Και επειδή αυτό το παιχνίδι το είχα πάρει οριακά εκεί το 99, είχα πάρει το παιχνίδι 98, πήρα το πρώτο μου PC, αλλά τότε δεν είχαν βγει ακόμα πάρα πολύ καλά σουτεράκια. Άρα είχα πάρει αυτό πρώτα στο PlayStation 1 και μου είχε δώσει την τύχη να παίξω πολύ σοβαρό shooter στο σαλόνι μου. Τρομερό παιχνίδι και τι να σας πω, πραγματικά όσοι δεν το έχετε παίξει, πάρτε το. Από ό,τι έχω δει, έχει βγει remaster και στο PS4 και στο Xbox αυτό το παιχνίδι με ένα extra chapter, το οποίο είναι από τους original δημιουργούς αυτού του παιχνιδιού. Έχει βγει remaster, έχει περίπου 20 ευρώ, το είδα πρόσφατα. Οπότε όσοι δεν μπορείτε να το πάρετε είτε στο Saturn που είχε βγει είτε στο PlayStation 1 που είναι πάρα πολύ καλά, μπορείτε να το αγοράσετε στις τελευταίες γενιές κονσολών όσοι έχετε και πιστεύω ότι δεν το μετανιώσετε. Είναι και όμορφο HD Remaster, είναι καταπληκτικό. Ο Δούκας είναι μια ιστορία από μόνος του, τουλάχιστον στα PC έκανε πάντα πολύ μεγαλύτερες πωλήσεις με αυτά τα παιχνίδια που σας έδειξα. Στη συνέχεια υπήρξαν και άλλα παιχνίδια στο PlayStation, το Time to Kill και το Land of the Babes, συγγνώμη, τα οποία δεν τα έχω, αλλά το Time to Kill που το έπαιζα τότε σε γνήσια κόπια δεν μου άρεσε. Ήτανε third person shooter και εγώ είχα εστιαστεί πάρα πολύ σε αυτό το first person που ήταν καταπληκτικότατο. Duke Nukem 3D, GT Interactive, 3D Realms, παιχνιδάρα. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στον έκτο τίτλο, άλλη μια παιχνιδάρα για Sega Mega Drive, το Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Παιδιά, αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο οι περισσότεροι πιστεύουν ότι είναι, και εγώ το πιστεύω εννοείται, είναι πολύ καλύτερο σαν port ή σαν εκτέλεση από το αντίστοιχο του Super Nintendo. Έχει πολύ περισσότερα, έχει καλύτερα controls, έχει πιο εντυπωσιακές μάχες, ο ήχος είναι πιο πορωτικός. Το θεωρώ απίστευτο παιχνίδι που στο μέλλον θέλω να το κάνω Console Wars επεισόδιο στο κανάλι. Θα σας πω σύντομα την ιστορία του, γιατί το θεωρώ τόσο αγαπημένο και είναι πραγματικά στην καρδιά μου. Τότε οι Power Rangers είχαν κάνει μεγάλο hype το 1994 που βγήκαν στην Ελλάδα. Εγώ τότε ήμουν πρώτη γυμνασίου παιδί, ξέρεις, γυμνασιόπαιδα δεν πολύ βλέπαμε πια παιδικά, καρτούν κτλ. Γιατί ασχολιόμασταν πολύ με video games, βγαίναμε με BMX για skate, για rollers κτλ. Hip hop, metal, μουσική, graffiti, χαζομάρες, γκομενιλίκια, έτσι τα πρώιμα. Οπότε Power Rangers τώρα ήταν λίγο extreme κάποιος να δει τότε και να πει στην τάξη του ότι παρακολουθώ Power Rangers. Εγώ βέβαια παρακολουθούσα γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ αυτή η μίξη που είχε τους δεινόσαυρους με τα ρομπότ. Τα Zords λοιπόν, τα Dino Zords. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό και φυσικά δεν μπορούσε να λείπει να υπάρξουν και τα αντίστοιχα video games για αυτό το μεγάλο hype που λεγόταν Power Rangers. Όταν βγήκε η ταινία λοιπόν, βγήκε και η αντίστοιχη σειρά βίντεο παιχνιδιών σε πάρα πολλές κονσόλες. Αυτή του Mega Drive, θα σας πω το γρήγορο το story. Στο γαλάτσι λοιπόν που ξέρετε οι περισσότεροι ότι έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει, πάνω στη Veiku υπήρχε ένα μαγαζί το οποίο τι είχε κάνει ο τύπος. Είχε βγάλει ένα Sega Mega Drive 2 σε έναν κλωβό, όχι Sega κλωβό, ούτε σαν αυτό της Nintendo έτσι που θυμόμαστε με το Super Nintendo μέσα. Είχε φτιάξει ο τύπος κάπως ένα χειροποίητο plexiglass. Ήτανε στιβαρή κατασκευή, δηλαδή δεν μπορούσε να το κλέψεις εύκολα. Εντάξει, άμα ήθελε κάποιος τώρα μεγάλος, μπορούσε να πάει να το ξυλώσει και να το πάρει. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν μια στιβαρή κατασκευή η οποία ήταν εκτός του μαγαζιού. Εκτός λειτουργίας του μαγαζιού, δηλαδή το είχε δεμένο εκεί ας πούμε και τα λοιπά, και είχε και τηλεόραση προστατευμένη, δηλαδή δεν μπορούσε να βγει τηλεόραση, είχε κάνει ο τύπος εν ολίγης μια φοβερή κατασκευή και έπαιζε το Mega Drive με διάφορα παιχνίδια αναβδομάδες. Έτσι λοιπόν θυμάμαι ότι για ένα τριβδόμαδο είχε βάλει αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, να σας πω τι γινότανε. Σχολάγαμε από το σχολείο κατά τις 2 παρά, όταν ήμασταν, ξέρω εγώ, 7 ώρα τώρα στο γυμνάσιο, σας μιλάω τώρα για 1996, και πηγαίναμε εκεί και είχε πάντα όποιος θα τρέξει πιο γρήγορα το σχολείο να φύγει για να πάει να κάτσει εκεί και να πάρει το χειριστήριο. Είχε δύο χειριστήρια και για διπλάκι. Εννοείται ότι τις περισσότερες φορές ήμουν άτυχος γιατί πηγαίναν άλλοι από πιο κοντινά σχολεία και πιάνε σειρά. Οπότε καθημερινές ήταν λίγο δύσκολο να παίξω. Θυμάμαι όμως πάρα πολύ έντονα Σαββατόβραδα που τότε τα γυμνασιόπαιδα δεν βγαίναμε όπως βγαίνουν τα σημερινά. Ή μπορεί να βγαίναμε εν τέλει και πιο πολύ από ό,τι βγαίνουν τα σημερινά Σάββατο. Δεν ξέρω. Με το skate μου αγκαλιά,
πριν γυρίσω σπίτι ή το απόγευμα εκεί κατά τις 7-8 η ώρα, έχει βραδιάσει χειμώνα με κρύο τώρα, φοράγαμε και τα μπουφάν αυτά με την πάπια, με το φτερό που είχαν μέσα, θα θυμάστε ποια εννοώ, τα σεβινιόν. Πήγαινα λοιπόν και έπαινα το χειριστήριο και ξεκίναγα παιδιά να παίξω αυτήν την παιχνιδάρα. Καταπληκτική μουσική, πορτική μουσική, όλοι χαρακτήρες μέσα, φοβερές μάχες και θυμάμαι να σκάνε άσχετα παιδιά, μικρότερα ή μεγαλύτερα από ηλικία σε μένα και να κάνει και αυτός join και να παίζουμε μαζί. Δηλαδή είναι τόσο καταπληκτική αυτή η ανάμνηση που το λέω ας πούμε και μου σηκώνει την τρίχα ας πούμε. Είναι φοβερό. Και γι' αυτό λοιπόν αυτό το παιχνίδι είναι και αυτό χαραγμένο στο μυαλό μου και στην καρδιά μου. Το αγαπάω πάρα πολύ. Όσοι δεν το έχετε παίξει, παιδιά δώστε και σε αυτό μια ευκαιρία. Πανέμορφο, φανταστικό. Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Και φύγαμε για το επόμενο. Και πάμε στο πέμπτο παιχνίδι. Πριν σας είχα πει ότι δεν πιστεύω ποτέ ένα last gen παιχνίδι να μπει για πάντα στην καρδιά μου, αλλά υπάρχει και δεύτερο που το κατάφερε αυτό και είναι πιο ψηλά από το Red Dead Redemption. Είναι αυτό το παιχνίδι, παιδιά. Assassin's Creed Origins. Λοιπόν, τι να σας πω. Μάλλον φταίει ότι είμαι μεγάλος λάτρης του αρχαίου Αιγυπτιακού πολιτισμού. Έχω πάρα πολλά βιβλία, από μικρός μου άρεσε πάρα πολύ, έχω εγκυκλοπαίδειες, πάντα μου άρεσε αυτό το μυστήριο, ο μυστικισμός που είχαν πυραμίδες, αυτή η αρχαία λατρεία, οτιδήποτε ας πούμε με ιντριγκάριζε από πάρα πολύ μικρό στην Αίγυπτο. Όταν βγήκε αυτό το παιχνίδι λοιπόν και ήταν κάτι τρομερά διαφορετικό από το Assassin's Creed Syndicate που ήταν ο περασμένος τίτλος της της εταιρείας, της Ubisoft, έπαθα την πλάκα μου. Ήταν ένα πλέον open world με πολύ διαφορετικά στοιχεία RPG, ας πούμε ο χαρακτήρας να levelάρει τα αντικείμενα, crafting system, enchanting system, δηλαδή skill points distribution, μπορούσε να φτιάξει ένα χαρακτήρα, θύμιζε λίγο WoW ας πούμε, έτσι να διαλέξεις talent trees κτλ. Καταπληκτικό παιχνίδι, τα γραφικά τότε το παιχνίδι αυτό είχε βγει ας πούμε και με την έλευση του Xbox του X και πραγματικά πήγαινε τσίτα τότε τις δυνάμεις του μηχανήματος, πανέμορφο. Μου το έκανε δώρο γυναίκα μου πρωτοχρονιά, θυμάμαι του 18, δηλαδή το παιχνίδι είχε βγει Νοέμβρη και το βρήκα κάτω το δέντρο πρωτοχρονιά ας πούμε του 18. Εννοείται ότι το Yosa είναι από τα λίγα παιχνίδια που έχω 100% achievements, όπως έχω και όλα τα achievements στο αντίστοιχο Ubisoft Club της εταιρείας που σου βγάζει κάποια extra achievement να κάνεις. Είναι ένα τρομερό παιχνίδι το οποίο τώρα εδώ είναι το πιο πολύ ζουμί που θέλω να σας πω. Αυτό το παιχνίδι παιδιά με έκανε να αλλάξω προορισμό για το ταξίδι του μελιτός μου. Λοιπόν, είχαμε κανονίσει να πάμε Ταϊλάνδη και την πόρωση που έφαγα από αυτό το παιχνίδι που μου ξαναέβγαλε από μέσα μου την αγάπη για την αρχαία Αίγυπτο που την είχα ας πούμε ξεχάσει, οι τοποθεσίες που είδα, το lore, είχε κάτι σαν εγκυκλοπαίδεια εκτός του παιχνιδιού που σου έδειχνε τα πάντα, με κάνανε να τρελαθώ τόσο πολύ που λέω στη γυναίκα μου, ξέρεις κάτι, δεν πάμε Ταϊλάνδη, πάμε Αίγυπτο, ταξίδι του μέλητος. Και εν τέλει έγινε, πήγαμε ας πούμε 8 μέρες στην Αίγυπτο, πήγα σε όλα τα σημεία που πάει ο Μπάγεκ. Έκανα έξτρα δηλαδή μετατροπές στο πρόγραμμα του ταξιδιού, ζήτησα από το ταξιδιωτικό γραφείο των πυραμίδων συγκεκριμένα να πάω μέχρι ας πούμε και σε σημεία που δεν πάνε οι πιο πολλοί τουρίστες που επισκέπτονται την Αίγυπτο. Πήγα ας πούμε στην πρώτη πρωτεύουσα του κόσμου η οποία είναι η Μέμφις στη Σαχάρα και εκεί είναι και η πρώτη πυραμίδα του Ζόζερ, η οποία οι περισσότεροι πάλι δεν την ξέρουν, όμως ο Μπάγκεκ εδώ την εξερευνεί μια χαρά στο παιχνίδι. Και θέλω να πω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο γίναγα από τη δουλειά κουρασμένος τότε και μπορεί να είχα μόνο μία ώρα ή δύο ώρες χρόνο να παίξω το βράδυ πριν κοιμηθώ μετά τη δουλειά και αυτό το παιχνίδι με έκανε να κάτσω και 4 ώρες και να κοιμηθώ 3-4 το βράδυ και να ξαναφύγω για δουλειά το πρωί. Καταπληκτικό παιχνίδι. Πάλι θα σας παροτρύνω όσοι δεν το έχετε παίξει, δεν του έχετε δώσει την ευκαιρία να παίξετε. Δυστυχώς με στεναχώρεσε κατά κάποιο τρόπο το επόμενο, το Odyssey που ήρθε και στη δικιά μας τη χώρα και το περιμέναμε πιο ανυπόμονα και είχε και καλύτερα γραφικά και πιο μεγάλο παιχνίδι και πάρα πολλές αλλαγές. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω το Odyssey είναι το πιο αγαπημένο, είναι το Origins. Είναι ένα καταπληκτικό παιχνίδι, όσοι αγαπάτε παιδιά την αρχαία Αίγυπτο, πάρτε το με κλειστά μάτια, είναι πάρα πολύ φτηνό αυτή τη στιγμή, μεγάλη παιχνιδάρα και να ξέρετε ότι σύντομα μόλις πρώτο χρόνο
Θέλω να κάνω ένα βίντεο αφιερωμένο για αυτό και για το ταξίδι μου στην Αίγυπτο, να συνδέσω δύο στοιχεία, ας πούμε, από αυτά τα δύο πράγματα. Πάμε για το επόμενο παιχνίδι αμέσως τώρα. Περνάμε στο νούμερο 4 και είναι αυτή εδώ η παιχνιδάρα. Jurassic Park, παιδιά, για Master System. Δυστυχώς εγώ δεν είχα την Tech Toy έκδοση μικρός. Αυτή την πήρα μεταγενέστερα το 2015. Όταν άρχισα να ασχολούμαι με τα ρετρό, γιατί δυστυχώς είχα ανακαλύψει ότι η δικιά μου η κλασική έκδοση Master System είχε εξαφανιστεί. Οπότε τσίμπησα την Tech Toy έκδοση, η οποία, όπως έχω πει και στο παρελθόν, το τσιπάκι έχει κώδικα πατσαρισμένο, είναι κάποια πιο μετέπειτα version από την original. Δηλαδή έχει φιξάρει κάποια glitches, κάποια bugs του παιχνιδιού τυχόν, είναι γενικά ένα πατσαρισμένο version. Απίστευτο παιχνίδι, αν και του Game Boy ήταν ένα κοντραριστή να μπει στη θέση του Game Boy το Jurassic Park το αντίστοιχο, γιατί και εκείνο ήταν η δεύτερη μου κασέτα, με είχε πορώσει πάρα πολύ το 1993 στο δημοτικό και εκείνο χαραγμένο μες στην καρδιά μου. Προτίμησα την Master System έκδοση γιατί ήταν και το πρώτο παιχνίδι που πήρα για το Master System μου. Όταν πήρα το Master System μου λίγο καθυστερημένα, ήταν η πρώτη κασέτα που πήρα. Και αυτό που έπαιζα παλιά στο Game Boy το ασπρόμαυρο, στη μικρή την οθονούλα, τον αγαπημένο μου ήρωα Dr. Alan Grant και έβλεπα όλους μου τους δεινόσαυρους και τις περιπέτειες εκεί, ξαφνικά σκεφτείτε να βλέπω στην τότε τηλεόραση του σπιτιού μου, σε πολύ πιο μεγάλες σύντσες, έγχρωμα, με δυνατό ήχο από τα ηχεία, τον τυραννόσαυρο να βρυχάται στο startup screen. Απίστευτο παιχνίδι, πιστεύω ότι είναι πολύ ανώτερο από την έκδοση του NES, που ουσιαστικά η NES έκδοση είναι σαν του Game Boy απλά με χρώμα. Δείτε το, το έχω κάνει και αυτοπαρουσίαση στην αρχή του καναλιού, όσοι δεν το έχετε δει, που έχω δείξει όλα τα Jurassic Park Games που έχω. Πανέμορφο παιχνίδι, πιστεύω ότι πηγαίνει στα όρια το Master System τότε, τα γραφικά του είναι πάρα πολύ όμορφα και πλησιάζουν αρκετά αυτά του Mega Drive, δηλαδή έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά και είναι official Sega παιχνίδι, δηλαδή δεν το έχει δώσει κάποια third party εταιρεία. Και είναι καταπληκτικό, είναι πανέμορφο. Έχω πάρα πολύ όμορφες μνήμες μαζί του από μικρός, πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή το τερμάτιζα και το ξανάπιανα, ή σε αφήνει να μην παίξεις γραμμικά το παιχνίδι. Μπορείς να διαλέξεις εσύ κάθε φορά σε ποιο part του νησιού του Isla Nublar μπορείς να πας να παίξεις συγκεκριμένο δεινόσαυρο. Δεν έχει τρομερή δυσκολία, ενώ το παιχνίδι του Mega Drive είναι γενικά πιο δύσκολο. Για να μην μιλήσω για το Rambats Edition κτλ. Αφήστε το. Βατό παιχνίδι, όμορφο, καταπληκτικό, εξαντλεί τις δυνάμεις του Master System, πάρα πολύ φθηνό, πάρτε το όσοι δεν το έχετε παίξει. Νομίζω ότι δεν θα σας αφήσει παραπονεμένους, ειδικά αν είστε λάτρεις του Jurassic Park και έχετε έστω Nintendo consoles και δεν έχετε δώσει σημασία ποτέ στη Sega, έστω παίξτε το έτσι λίγο σε ένα emulator, θα πάθετε πλάκα, καταπληκτικό παιχνίδι και 4 Mega. 4 Mega, παιδιά, αυτό να θυμάστε. Πάμε στο επόμενο. Φεύγουμε για το τρίτο παιχνίδι και είμαστε Fallout 3 για PC. Εδώ είχα πάρα πολύ μεγάλη σκέψη αν θα έπρεπε να βάλω το Fallout το 1 για PC. Πισάδικο παιχνίδι μεν, δεν σημαίνει ότι και αυτό όμως είναι video game και ότι δεν πάβει να είναι από τα πιο αγαπημένα μου. Είναι στο top 3, ας πούμε, των πιο αγαπημένων μου video games όλων των εποχών. Γιατί έμεινα στο 3 και δεν είπα το Fallout το 1 που ήταν το 1995 από την Interplay και διάλεξα το 3 της Bethesda που βγήκε 2007 για 360, για PS3 και για PC. Γιατί αυτά που είχα δει σαν gamer εγώ όταν έπαιζα Fallout το 1 το 1998, όταν είχα πάρει το πρώτο PC, δηλαδή το είχα παίξει 3 χρόνια και αφού είχε βγει, το οποίο ήταν ένα παιχνίδι turn-based. Όσοι δεν έχετε παίξει turn-based παιχνίδια, να ξέρετε ότι έχουν τη μαγεία τους, είναι πανέμορφα παιχνίδια. Και απλά πολλοί κόσμος είτε τα σνομπάρει και δεν ξέρω, δεν πολλοί ασχολούνται. Δεν θα σας πω το αν παίξετε Fallout 1, Fallout 2, Fallout Tactics για PC σε emulation, γιατί πιθανόν μπορεί να με βρίσετε επειδή δεν μπορεί να συνηθίσετε τα γραφικά. Αλλά εγώ, να ξέρετε, τελευταία φορά έπαιξα το Fallout 1 πριν από 3 χρόνια πάλι και το τερμάτισα έτσι σε 3 μερούλες, 2 μερούλες. Διάλεξα το Fallout το 3, γιατί λοιπόν ό,τι μου είχε μάθει το Fallout το 1 που τα βλέπαμε από ψηλά, έτσι πιξελιασμένα γραφικά και κτλ. Και είχε πάρα πολύ πλούσιο story, πολύ μεγάλο lore, δηλαδή τρομερή ιστορία και universe έχουν χτίσει, μάλλον είχε χτίσει Interplay πάνω στο Fallout Universe. Το 3 λοιπόν μας τα έφερε όλα αυτά από την προοπτική του πρώτου προσώπου.
Voice acting από Liam Neeson που κάνει το πατέρα του Walt Dueller. Open World από τα πολύ δυνατά open world παιχνίδια τότε της εποχής που φέραν το open world σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν ξέρω τι να πω το πω για αυτό το παιχνίδι. Πάρα πολλές ώρες. Σου δίνει επιλογές να είσαι κακός ή κακός όπως και σε όλα τα Fallout γενικά. Οπότε το έχω παίξει και με τα δύο πιθανά σενάρια. Τα γραφικά του για την εποχή ήταν απίστευτα. Είναι ένα παιχνίδι πραγματικά που γενικά θα το πω αυτό, όλη η Fallout σειρά μέχρι και το 76 που κράζουν, και το παίζω τώρα το 76 βέβαια, πάλι το είχα πάρει από το release, τώρα το έχω βάλει το 76 να παίξω, γιατί έχει διορθώσει πάρα πολλά bugs. Το Fallout, παιδιά, είναι ένα καταπληκτικό franchise, το οποίο ξεκίνησε από τα PC, ας πούμε. Βέβαια, είχε βγει και στο Xbox το 1, το Brotherhood of Steel, για όσους γνωρίζουν. Είναι καταπληκτικά παιχνίδια και είναι, πώς να το πω, Interplay έλεγε by gamers for gamers. Δηλαδή, ήταν και οι ίδιοι παίχτες, περιμέναν και αυτοί να δώσουν κάτι καλό σε αυτούς που θα παίζαν το παιχνίδι τους. Secret levels, έτσι, ωραία σκηνικά, έτσι σεταρισμένα. Πας, ας πούμε, να κάνεις κάτι, κρύβεσαι και ξαφνικά ανακαλύπτεις μια υπόγεια κρύπτη με όπλα, ενώ είχες ξεμείνει από όπλο και δεν είχες ούτε καν σφαίρες, σου βγάζει, ας πούμε, τα υπερόπλα. Δηλαδή, είναι πολύ μελετημένο παιχνίδι. Είναι στο... βασίζεται στην Washington DC, για την όλο αυτό το ευρύ χάρτη της περιοχής. Πολύ φοβερό main story, το campaign του είναι καταπληκτικό. Φυσικά δεν είχε multiplayer τότε, το multiplayer ήρθε ουσιαστικά στο Fallout 76. Πολύ μεγάλη λοιπόν campaign, άπειρα side quests, και επίσης βγήκε φυσικά Game of the Year Edition το 2008 και μπήκανε πόσα, 5. Ναι, 5 expansions. Παιδιά, 5 expansions και χορταστικά τα expansions, έτσι. Όχι τώρα χαζομαρούλες, σαν αυτές που βγαίνουν τώρα. Δυνατά expansions. Operation Anchorage, The Pit, Broken Steel, Point Lookout και Mothership Zeta. Στο Mothership Zeta, το θυμάμαι σαν χτες, είσαι σε ένα σημείο, έχεις απομακρυνθεί λίγο, είναι σαν έρημος και βρίσκεις ένα UFO και βγαίνει εκεί ένα περίεργο transmission και ξαφνικά sky warping και σε παίρνει η ακτίνα και σε ανεβάζει σε διαστημόπλιο και φεύγεις από τη γη και σε έχουν πιάσει εξωγήινη δέσμιο και προσπαθείς, ας πούμε, να δεις τι γίνεται, να δραπετεύσεις και ξαναγυρίσεις πίσω στο Wasteland. Τόσα όμορφα σκηνικά φτιαγμένα, πάρα πολύ φθηνό παιχνίδι. Όσοι δεν έχετε PC ή δεν ασχολείστε με PC, φυσικά υπάρχει και για Xbox 360 και για PS3 και τουλάχιστον νομίζω ότι στο Xbox το One έχει και compatibility mode. Μπορείτε δηλαδή να παίξετε. Είμαι δηλαδή 90% σίγουρος ότι παίζει και σε Xbox One. Καταπληκτικό παιχνίδι. Πολλές ώρες, θα χαρείτε πάρα πολύ με αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα open world που τα αξίζει, δεν γίνεται καθόλου βαρετό. Έχει πάρα πολλές επιλογές, customization, όπλα, το χαρακτήρα, οι πράξεις σου έχουν αντίκτυπο τι θα κάνεις. Γενικά η Bethesda ήταν τότε που μαζί με το Skyrim, Elder Scrolls κτλ. Άρχισαν να μας δίνουν παιχνιδάρες. Και νομίζω ότι αυτό είναι το top 3 αγαπημένο μου video game όλων των εποχών. Πάμε να δούμε ποιο είναι το νούμερο 2. Φύγαμε. Στο νούμερο 2, μια παιχνιδάρα, Super Mario Bros. 3, παιδιά. Τι να πω τώρα για αυτό το παιχνίδι. Όταν είχα πάρει λοιπόν το NES μου το 1991 από τον Μινιόν εκεί τα Χριστούγεννα, είχε μέσα το Super Mario Brothers, το κλασικό. Το παιχνίδι αυτό, όπως είχε πει και ο Ντένις στο τελευταίο επεισόδιο που κάναμε, τα Αμερικανάκια είχαν την τύχη να το παίξουν από το 85-86, όταν είχε κυκλοφορήσει. Στην Ελλάδα το Super Mario Bros. Το 1 το παίξαμε το 91. Έδειχνε τα χρόνια του συγκριτικά με αυτά που βλέπαμε σε περιοδικά. Καταλαβαίναμε ότι αυτό το παιχνίδι, το Super Mario Bros. Το 1, ήταν ένα γερασμένο παιχνίδι. Όμως είχε έρθει στη χώρα μας εκείνη τη στιγμή promo bundle pack μαζί με την κονσόλα ή και ξεχωριστό. Τώρα θα μου πεις γιατί που ήταν ξεχωριστά, ενώ οι περισσότερες κονσόλες το είχαν τότε μέσα δώρο. Εντάξει, okay, έτυχε. Λοιπόν. Το 2, όπως είχα πει, ήταν μια ωραία αναβάθμιση σε γραφικά, αλλά παρότι το είχα πάρει και αυτό τότε, μου το είχε πάρει ο πατέρας μου, θυμάμαι, την επόμενη χρονιά το 92, δεν είχα τρελαθεί και ήταν και πολύ δύσκολο παιχνίδι και πραγματικά το έχω παίξει και στο Game Boy Advance που το έχω πάρει και παρότι έχω και πιο καλό save εκεί κτλ. Πάλι με δυσκολεύει, ρε παιδιά, δεν ξέρω, δεν έχω υπομονή, δεν μπορώ να το παίξω. Η μαγεία όμως
και το καταπληκτικό το hype ήρθε με αυτό το παιχνίδι. Super Mario Bros. 3. Τι να πω, το πήρα και αυτό το 92, το πήρα καλοκαίρι το 92. Το πήρα 1-2 μήνες μετά από το παιχνίδι που θα σας δείξω ότι είναι το top, το νούμερο 1 μου. Οπότε πάθα διπλό σοκ εκείνο το καλοκαίρι το 92, 5η δημοτικού παιδάκι, 10 χρονών. Αυτό το παιχνίδι έκανε τρελό hype, όπως το ακούτε. Ήταν δηλαδή πώς έγινε hype τα Red Dead και τα λοιπά, ή τώρα δεν ξέρω τι hype αρίζεται και τα λοιπά, που δεν μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Τότε εκείνη την εποχή ήταν αυτό και το Sonic 2. Τι να πείτε όμως τώρα, δηλαδή το 92 το Sonic 2 έβγαινε, αυτό είχε βγει πιο πριν, είχε βγει το 89 ας πούμε, αν θυμάμαι καλά. Λάθος, όχι, το 90, αλλά εμείς στην Ελλάδα, όπως είπα, το παίξαμε πιο μεταγενέστερα. Οπότε είχες να παίξεις τα 3 Super Mario, αλλά ποτέ κανείς δεν έδωσε αγάπη στα 2 πρώτα, γιατί όλη την αγάπη τη δώσαμε εδώ. Μέχρι και τη δικιά του σειρά είχε σε κινούμενα σχέδια που μας την έδειχνε το New Channel. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν τελείως διαφορετικό από τα άλλα. Είχε αυτόν τον χάρτη που λέμε από πάνω. Μπορούσες να παίξεις τις πίστες όπως ήθελες, δεν σε ανάγκαζε να το πας ας πούμε γραμμικά. Είχε πάρα πολλές βελτιωμένες αλλαγές ας πούμε στα sprites, ήταν πιο μεγάλα, πιο εντυπωσιακά. Ο Μάριο είχε περισσότερα abilities, περισσότερες στολές, περισσότεροι κόσμοι. Τα γραφικά ήταν τόσο smooth, τόσο γλυκά, η μουσική σε ακούμπαγε, την ένιωθες, ήταν τρομερή μουσική αυτή ας πούμε που ακούτε τώρα. Και γενικά όλα τα παιδάκια τότε θέλαμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Πολλοί το βλέπαμε να παίζει σε stands καταστημάτων, είτε τοπικών καταστημάτων στις περιοχές που ζήσαμε, σε μεγάλα παιχνιδάδικα, μέχρι και σε βιβλιοπωλεία, είτε ας πούμε όσοι πηγαίναμε τότε στο Μινιόν και στο Λαμπρόπουλο. Εγώ τότε, τι να σας πω, το είχα πάρει και είχα την κίτρινη έκδοση. Αυτό είναι η πράσινη έκδοση. Εμένα λοιπόν, αυτό βλέπετε, είναι και classic series που σημαίνει ότι ήταν μεταγενέστερο. Εγώ λοιπόν είχα το κίτρινο το κουτί, παιδιά, τότε. Και τι έγινε. Πριν από κάποια χρόνια βρέθηκα από ένα lot να έχω και αυτό. Και επειδή αυτό είχε τη σφραγίδα της Ιτότσου και το δικό μου δεν είχε, θα με βρίσετε τώρα, θεώρησα ότι είναι πιο σημαντικό να έχω αυτό με τη σφραγίδα, γιατί φαίνεται ότι είναι το ελληνικό. Και παρότι είναι πιο μεταγενέστερο classic series, αντί να κρατήσω και το δικό μου το κίτρινο, το πούλησα. Το πούλησα, δηλαδή το κουτί σκέτο, ή μπορεί και το παιχνίδι. Νομίζω κουτί παιχνίδι το πούλησα 30 ευρώ, χωρίς το manual. Και έχω μεταγιώσει πάρα πολύ, γιατί το κίτρινο, εντάξει, ποιος ξέρει τώρα. Άλλοι λένε ότι το κίτρινο είναι πιο σπάνιο, λένε το πράσινο. Εγώ νομίζω ότι είναι το πράσινο πιο σπάνιο, αλλά τώρα πραγματικά θέλω και το κίτρινο. Οπότε αν κάποιος φίλος έχει έστω μόνο το κουτί, την κίτρινη έκδοση Super Mario Bros. 3, παιδιά, να μου στείλετε μήνυμα, το θέλω. Μην εξοκύλω από αυτό που λέω. Εδώ θα σας δείξω και τη διαφήμιση που ξέχασα να δείξω εχθές στο επεισόδιο του Dennis με τα 30 χρόνια Super Mario. Την βλέπετε τώρα. Θυμάμαι να είμαι μικρός και να βλέπω τώρα Σάββατο πρωί μαζί με τα παιδικά να θέλω να παίξω αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν μου το είχε πάρει ακόμα ο πατέρας μου. Οπότε έπαιζα Super Mario 1 και 2 στο NES μου στο σαλόνι μου, το 90s. Και έδειχνε αυτή τη διαφήμιση να φωνάζουν από κάτω πάρα πολλά παιδιά από πολλά μέρη να λένε Μάριο, Μάριο, Μάριο. Και ο Μάριο αρχίζει να πετάει, ξέρω εγώ, και να φαίνεται η φίλη ως από ψηλά με τη μούρη του Μάριο, όπως είδατε στη διαφήμιση. Ήταν τόσο πολύ όλο έντονο αυτό. Τσίχλες, Super Mario, αυτοκόλλητα Super Mario, κασετίνες Super Mario 3 πάντα μιλάω. Είχε κάνει μεγάλο impact. Είναι ένα πανέμορφο παιχνίδι. Έχει βγει σε άπειρα remasters, μπορείτε να το παίξετε στα περισσότερα μηχανήματα πλέον, πιστεύω, σε virtual console, σε collections, ξέρω εγώ σίγουρα στο 2DS, DS κτλ, στο Game Boy Advance. Είναι πανέμορφο. Στο NES Mini επίσης υπάρχει, όσοι το έχετε. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Και μη πω ότι κάποια στιγμή να κάνω και ένα επεισόδιο, ένα review, εκτενές αφιέρωμα για αυτή την παιχνιδάρα. Αγαπάω Super Mario Bros. 3, καταπληκτικό παιχνίδι, και πάμε να δούμε ποιο είναι το πιο αγαπημένο μου παιχνίδι όλων των εποχών. Και για νούμερο 1, παιδιά, θα μου πείτε τώρα, αυτός δεν είναι σεγκάκιας, μας δουλεύει. Εγώ το έχω πει, παιδιά, Nintendo ξεκίνησα και είμαι πλέον όχι μόνο Sega, είμαι 60% σεγκάκιας, στα παλιά 40% Nintendo.
Δηλαδή αγαπάω και την Nintendo. Μου αρέσει η Nintendo, έχω μείνει στην παλιά Nintendo, δεν έχω ασχοληθεί όπως ξέρετε με την καινούργια, αλλά αυτό το παιχνίδι είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι όλων των εποχών. Super Mario Land 2, καταπληκτικό παιχνίδι. Θα ξαναπώ μια το story μου για όσοι δεν το έχετε ακούσει. Μου το πήρε η μάνα μου δώρο στους βαθμούς 5ης δημοτικού. 12.900 δραχμές από το παιχνιδάδικο του Γαλατσίου επάνω στη Βεϊκού, το για σας παιδιά το οποίο έχει κλείσει δυστυχώς. Τι να πω, έπαιζα δανεικό στους φίλους, στους μαθητές, το Super Mario Land 1, όμορφο παιχνίδι, ωραίο, ναι, αλλά ήταν κάτι του 89, ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Αυτό εδώ το παιχνίδι που βγήκε το 1992 είχε φοβερές επιρροές από το NES, όπως είπε και ο Ντένις. Απίστευτο παιχνίδι, παιδιά. Μου έδωσε τόσο χαρά εκείνο το καλοκαίρι που πραγματικά μπορούσα να έχω μια περιπέτεια πολύ μεγάλη με πάρα πολλές πίστες που μπορούσε να γίνει και save πλέον στην τεχνολογία της κασέτας με την μπαταρία, ενώ το παλιό σούμε Super Mario και περισσότερα παιχνίδια τότε δεν είχαν save. Στη σκέψη ότι μπορούσα να κουβαλάω το Game Boy μου παντού εκείνο το καλοκαίρι, διακοπές, παππού, γιαγιά, χωριό, πλατεία, οπουδήποτε, σε θείες, θείους, φίλους, ξαδέρφια και να παίζω αυτό το παιχνίδι, είχα καεί, δηλαδή. Ήμουν ένα δεκάχρονο, πώς παίζουν τώρα δεκάχρονα Fortnite όλη την ώρα, έτσι, και τους μιλάς, τους δίνεις καμιά σφαλιάρα, έτσι, και εκεί δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Έτσι ήμουν εγώ εδώ, παιδιά, με αυτό το παιχνίδι. Έπαιζα συνέχεια. Συνέχεια και έτρωγα και εγώ σφαλιάρες και δεν καταλαβαίνω τι γινόταν, γιατί δεν ήθελα να χάσω, ας πούμε, τα coins. Καταπληκτικό παιχνίδι. Πιστεύω ότι περισσότεροι το έχετε παίξει, ειδικά όσοι είστε Nintendo fan, δεν νομίζω ότι υπάρχει άτομο που δεν έχει παίξει, δεν έχει ασχοληθεί με αυτό το παιχνίδι. Το είχα πει και σε ένα live του Retropolis τα Χριστούγεννα, ότι αν με είχε ρωτήσει ο Πάνος, αν σε αφήναμε σε ένα νησί με μια κονσόλα, ποια θα ήταν αυτή και ποιο παιχνίδι θα ήταν, και του είχα απαντήσει το Super Mario Land 2. Η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετά χρόνια να το ξαναπαίξω έτσι σε κάποιο Game Boy, αλλά το ξέρω με κλειστά μάτια. Είναι καταπληκτικό, είναι πανέμορφο, είναι ο Μάριο της εποχής που ήμουν ένα μικρό παιδί στα καλύτερά του, και μετά από λίγο, όπως σας είπα, το περασμένο παιχνίδι Super Mario Brothers 3 μου πήρανε και εκείνο 5η δημοτικού. Οπότε καταλαβαίνετε εκείνο το καλοκαίρι τι σοκ είχα πάθει στο σαλόνι Super Mario Brothers 3, έξω στη βόλτα, στη θάλασσα, στο χωριό, στο βουνό κτλ. Super Mario Land, για ένα καλοκαίρι είχα καεί με τον Μάριο. Γι' αυτό αυτά τα δύο παιχνίδια, στο 1 και στο 2, παρότι είμαι σεγκάκιας πλέον, έχω αυτά ψηλά, γιατί αυτά είναι που μου μείνανε χαραγμένα για πάντα στο μυαλό και στην καρδιά. Αυτό, παιδιά, ήταν το επεισόδιο, τα 10-1 αγαπημένα μου παιχνίδια όλων των εποχών. Ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένω φυσικά τα σχόλιά σας για κάποιο παιχνίδι και εσάς. Ποιο είναι, ας πούμε, το αγαπημένο σας. Πείτε μου κάτω στα σχόλια ποιο είναι το πιο αγαπημένο σας παιχνίδι. Ή αν κάποιο από αυτά που σας παρουσίασα έχετε κι εσείς, να εξιστορήσετε κάτω στα σχόλια μια ωραία ανάμνηση. Γιατί μην νομίζετε, παιδιά, και τα σχόλια τα διαβάζει πολλοί κόσμος. Οπότε κι εσείς μπορείτε να μοιραστείτε μια ωραία ιστορία μέσα από τα σχόλια και κάποιος να θυμηθεί κάτι, να του ξυπνήσει μια ανάμνηση. Επίσης, περιμένω το like σας, περιμένω το subscribe σας όσοι είστε νέοι φίλοι του καναλιού, και όσοι παρακολουθείτε το κανάλι και δεν κάνετε subscribe, κάντε, ρε παιδιά, δωρεάν είναι. Γιατί με παρακολουθείτε χωρίς subscribe, κάντε ένα subscribe, δωρεάν είναι, μην ξεχάσετε φυστίγι. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε καλά, keep it retro, και now you play with power, Nintendo power.